Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ούτε εσείς δεν κατανοείτε το περιεχόμενο των λεγόμενων σας, είτε ελληνιστή είτε αγγλιστή, για να μην νομίσετε ότι έχουμε σας κοροϊδεύουμε για την μη ικανότητα, επαρκή ικανότητά σας στα ελληνικά. Ακούσαμε και το διαφημίσατε πάρα πολύ όλα τα στελέχη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, όταν επετεύθη αυτή η πολιτική συμφωνία, όπως είπατε, κόλαφος για τον ελληνικό λαό, όπως λένε όλοι, ότι για κάθε μέτρο που θα παίρνετε μετά το 19, θα επανέλθουμε σε αυτό λίγο πιο κάτω, μέτρο φορολογικό, φορομπηχτικό, μέτρο που θα δυσκολέψει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών περαιτέρω, και δεν ξέρουμε σε τι βαθμό θα βρίσκεται αυτή η καθημερινότητα το 2019, θα παίρνετε και το ανάλογο αντίμετρο ελάφρυνσης. Και ερωτούμε, τότε για ποιο λόγο, όταν είναι να πάρετε κάποια μέτρα φοροεισπρακτικά, να πάρετε κάποια άλλα μέτρα αντίμετρα, όπως λέτε, φοροαπαλλακτικά. Άρα δεν θα κάνετε τίποτα, μηδέν ιστοπηλίκων. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας, κοροϊδεύετε αυτούς που σας πίστεψαν τόσα χρόνια, που έβγαιναν μαζί σας πλατείες, που κάνατε εκεί τα λαϊκά δικαστήρια σε διάφορες πλατείες. Ο κύριος Τσακαλώτος, ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος και άλλοι. Και φυσικά όλοι σας λέγατε τα εντελώς αντίθετα από όσα λέτε και πράτετε τώρα αυτή τη στιγμή. Εσείς, όταν αυτή η πολιτική συμφωνία, όπως λέτε, δεν είχε ευωδώσει, είπατε ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουμε μέτρα μελλοντικά. Αλήθεια, διότι είναι αντισυνταγματικό, διότι το ένα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση, διότι τα οικονομικά πάνε πολύ καλά σε αυτή τη χώρα, διάφορες δικαιολογίες. Αλήθεια, τώρα που συμφωνήσατε επί της αρχής να πάρετε μέτρα για το 2019, το 2020, που ενδεχομένως δεν θα είσαστε και κυβέρνηση, εσείς να είναι κάποιος άλλος στην κυβέρνηση, τώρα πλέον αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό? Τι έγινε? Οι δηλώσεις σας ακόμα βρίσκονται στο διαδίκτυο και αλλού, είναι πολύ πρόσφατες, μόλις των λίγων ημερών. Και είχατε και αυτή τη σιγουριά και λέτε συνεχώς ότι το κάνουμε γιατί τους κοροϊδεύουμε, αυτό θέλετε να πείτε απ' έξω τους δανειστές, τους θεσμούς, όπως θέλετε πέστε το, αλλά εμείς δεν θα πάρουμε γιατί η οικονομία φυσάει, πάει τρένο, το βλέπουμε. Χθες ο κόσμος πατούσε ένας πάνω στον άλλο για να πάρει ένα μπολάκι φασολάδα, τα συγχαρητήριά μας. Καταφέρατε να κάνετε την Ελλάδα σε συντομότατο χρονικό διάστημα, μαζί με τους προκατόχους σας βέβαια για να μην τους αδικούμε, σε χώρα του κομμουνιστικού παραδείσου, όπου όλοι ζούσανε με τα κουπόνια, με τα συσίτια, με τις ουρές, και σε αυτό το κομμάτι πολύ καλά τα πάτε. Ακούσαμε και κάπου αναφερθήκατε σε αυτή την περιβόητη Επιτροπή των Σοφών και στην ομοφωνία της. Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα για το πώς πηγαίνει η πατρίδα μας, η οικονομία και όλα όσα για τα οποία η Επιτροπή Σοφών είπε ή έγραψε ή συμβούλεψε την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον αυτή η Επιτροπή Σοφών θα πρέπει να λέγεται Επιτροπή Ασχέτων ή ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα με τις αποφάσεις και με τις προτάσεις οποίες κάνουν. Ακούσαμε ότι λέτε ότι η προσπάθεια διαπραγμάτευσης την οποία κάνετε εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί βρίσκεστε σε συνεχή διαπραγμάτευση, μόλις πάρετε τη δόση σας, μετά από λίγο τελειώνει η δόση σας και κλιπαρείτε για τη νέα δόση σας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική κοινωνία. Και λέτε ότι αυτή η προσπάθεια διαπραγμάτευσης κινείται πάνω στις αξίες και τις θέσεις σας. Και σας επαναλαμβάνουμε να πάτε να δείτε, υπάρχει σε αρχιακό υλικό, στο διαδίκτυο και αλλού, τι λέγατε μέχρι το Γενάρη του 2015, για να κλάψετε και να γελάσετε μαζί. Αναφερθήκατε κάπου σε όλο αυτό το πακέτο το οποίο συζητείτε και κάνατε ξεχωριστή μνήμα στο πακέτο ανεργίας. Τι μπορούμε να κάνουμε, βελτιώνονται λέτε τα πράγματα, έπεσε η ανεργία από το 26 που την παραλάβατε από τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5, κάπου εκεί βρίσκεται περίπου. Βέβαια γνωρίζετε και εσείς και όλοι γνωρίζουν ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας μένουν άνεργοι, μένουν χωρίς δουλειά,
και κάποιοι εξ αυτών εργάζονται μία ώρα την ημέρα ή μία μέρα την εβδομάδα και αυτοί αυτομάτως δεν υπολογίζονται στους πίνακες, στους δείκτες της ανεργίας. Έτσι πέφτει η ανεργία, γιατί το έχετε φτιάξει πάρα πολύ ωραία το οργανόγραμμα και το σχεδιάγραμμα. Και όταν πριν από λίγο καιρό βγήκε σε μια έκθεση της ΓΕΣΕΕ ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υπολογίζονται καθόλου στο αυτό το δίκτυο ανεργίας, προσπαθούσατε να μας πείσετε, να πείσει ο ένας τον άλλον ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, και το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, οι δείκτες της ανεργίας είναι πολύ περισσότερο του 23%, αγγίζουν το 30% και πλέον της 100%. Σε αυτούς δεν συνυπολογίζονται κοντά στις 500.000 Ελλήνων συμπολιτών μας, οι οποίοι έφυγαν την τελευταία 7 ετία, πήγαν στο εξωτερικό για να εργαστούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτούς τους δείκτες. Οπότε λοιπόν, μην εμπέζετε τον ελληνικό λαό και μην τον κοροϊδεύετε συνεχώς. Είπατε σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας σας, ομιλία τώρα όποιος κατάλαβε, ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Μάλλον καλά το είπατε αυτό, δεν ξέρω αν σας ξέφυγε ή όχι. Έχετε φτάσει στην απόλυτη καταστροφή, την οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται η πατρίδα μας εδώ και 7 κοντά χρόνια με τα μνημόνια, από το μνημόνιο 1, το μνημόνιο 2, το μνημόνιο 3 και όσον ούπο το μνημόνιο 4, το οποίο έρχεται, είναι αυτό το οποίο όπως και να το βαφτίσετε θα είναι ένα ακόμα μνημόνιο καταστροφικό, εθνοκτόνο εις βάρος του ελληνικού λαού. Αλήθεια, διότι κάπου είπατε ότι πρέπει να γίνει κάτι με τους Ευρωπαίους που μιλείτε για να βρεθεί μια λύση και ότι μόνο έτσι θα μπορέσετε με όσα σας διατάσσουν οι διάφοροι liberal χαρτογιακάδες των Βρυξελών και του Στρασβούργου, οι οποίοι παρεμπιπτόντως όλοι τους μόλις φεύγουν από την Ευρωβουλή, τελειώνει η θητεία τους, πιάνουν δουλειά σε κάποιο, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, σε κάποια πολυεθνική από αυτές οι οποίες καταδυναστεύουν ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο και που τις εντολές αυτών πολύ πρόθυμα εσείς εκτελείτε. Και είπατε ότι έτσι θα σταματήσει άνοδος, λέτε, των πατριωτικών, των εθνικιστικών κομμάτων, της άκρας δεξιάς και όλα αυτά. Μα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με αυτή την καταστροφική πολιτική την οποία διαπράτετε και εσείς και τα συγγενή κόμματά σας στην Ευρώπη. Είτε κλείσει είτε δεν κλείσει αυτή η περίφημη αξιολόγηση, ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να δει απολύτως κανένα καλό. Είτε θα κλείσει με δυσβάσταχτα μέτρα, είτε θα αργήσει να κλείσει με ίσως λίγο περισσότερο δυσβάσταχτα μέτρα, όπως και να έχει, πέντε πάνω, πέντε κάτω, ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία δεν σώζεται. Αν δεν το έχετε καταλάβει, τότε μάλλον θα πρέπει να ακούσετε τα καμπανάκια που βαράνε σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ιφίλιο, η οποία πλέον στρέφει το κεφάλι της προς κάπου αλλού, προς άλλη κατεύθυνση και προς όχι αυτή την τραγική, επαναλαμβάνω, πορεία στην οποία οδηγείται την Ευρώπη. Αυτή η μίζερη πραγματικότητα στην οποία έχετε βάλει τον ελληνικό λαό. Ακούσαμε και την Νέα Δημοκρατία να κουνάει το δάχτυλο, η οποία παρεμπιπτόντως συνεχώς αναφέρεται στο τρίτο μνημόνιο και δεν αναφέρει ότι το ψήφισε, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κοινοβουλίου, τον Αύγουστο του 2015, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι το τρίτο μνημόνιο είχε και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρουν οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2015, το 2016, το 2017. Μέτρα τα οποία τα γνωρίζατε, τότε λέγατε ψηφίστε, βάλτε την υπογραφή σας να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο και τα μέτρα δικά σας. Τώρα λέτε άλλα πράγματα, εμείς δεν συμφωνούμε ή μπορεί να συμφωνούμε ή ενδεχομένως θα δούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Σε δύο χρόνια από τώρα, το 2019, θα έχουμε εκλογές, ενδεχομένως και νωρίτερα. Το πιο πιθανό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες να μην είναι κυβέρνηση και πολύ πιθανό να είναι μια κυβέρνηση συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απάντηση από εσάς, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα αντισυνταγματικά μέτρα όπως καταγγέλλετε τώρα, τα οποία θα πάρει και θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες, θα τα καταργήσετε ή θα τα εφαρμόσετε με την φθηνή δικαιολογία ότι τα ψήφισαν άλλοι, δεν μπορούμε τώρα να τα αλλάξουμε και να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω. Μια πολύ φθηνή δικαιολογία που την ακούμε κατά κόρον τα τελευταία περίπου 10 και πλέον έτη στην πατρίδα μας. Γιατί και εσείς 40 χρόνια συγκυβερνούσατε αυτόν τον τόπο σε εναλλαγές με το ΠΑΣΟΚ και οδηγήσατε τη χώρα σε ένα τεράστιο χάος, σε μια καταστροφή, σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρέη. Μόνο τα δικά σας τα χρέη αγγίζουν
των δύο κομμάτων, το μισό δισεκατομμύριο ευρώ περίπου. Άλλο ένα 1,5 περίπου είναι τα χρέη των φίλων σας, τα θαλασσοδάνεια που δίνατε, που παίρνατε, όλες αυτές οι εναλλαγές που γίνονταν. Οπότε δεν δικαιούστε να ομιλείτε για εξορθολογισμό και για επαναφορά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στην κανονικότητα. Και όπως βλέπουμε συνεχώς, είστε και το κόμμα που εξυπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα συνεχώς. Και δεν μπορείτε να το κρύψετε κιόλας. Ολόκληρη ελληνική κοινωνία φώναζε για μια συμφωνία που ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, παρότι είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις εδώ, για την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Καναδά. Και οι βουλευτές σας μαζί με του Πασό και του Ποταμιού ψήφισαν τη συμφωνία χωρίς να προασπίσουν τα ελληνικά συμφέροντα των κτηνοτρόφων, των γεωργών, των αγροτών σε πολύ σημαντικά κομμάτια. Έτσι θα εξυπηρετήσετε το συμφέρον της Ελλάδος? Όχι φυσικά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος τον οποίο ακολουθείτε, ο δρόμος των μνημονίων, είναι ο δρόμος της καταστροφής. Η αξιολόγηση, όπως είπαμε, με λιγότερο ή περισσότερο δυσβάσταχτα μέτρα, θα είναι μια ακόμα ενέργεια καταστροφής, θανάτου της πατρίδος μας. Ο δρόμος θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικός. Θα έπρεπε να είναι, τα λέγατε κι εσείς μέχρι κάποιου σημείου, προς μια άλλη οικονομική κατεύθυνση, αλλά τώρα δεν τολμείτε να ψελίσετε τίποτα. Βλέπετε, οι καρέκλες σας είναι πολύ ωραίες, σας αρέσει και φυσικά δεν πρόκειται, και βάζοντας στο ζύγι την εξουσία και τις ιδέες σας, όσοι είχατε ιδέες και δεν ήσασταν οπορτουνιστές, μάλλον βάζετε τις καρέκλες και όχι το καλό της πατρίδος. Όπως και να έχει, αυτή η πολιτική συμφωνία για την οποία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν γνωρίζετε τίποτα και δεν ξέρετε τι θα έρθει και για ποιο λόγο μας καλέσατε όλους εδώ σήμερα να μιλήσουμε, θα είναι μια ακόμα επιπλέον ταφόπλακα πάνω στην προηγούμενη ταφόπλακα της πατρίδος μας, μέχρι να βρεθεί κάποιος να σπάσει όλες αυτές τις ταφόπλακες. Ευχαριστώ.